Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 26 Ιουνίου του 2023. Καταρχάς, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή κυβέρνηση να έχουμε, να πάει καλά είπαμε, να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε χθες. Κατά την άποψή μου, όλοι οι Έλληνες πρέπει να ευχόμαστε να πάει καλά η κυβέρνηση και να πάει καλά και η αντιπολίτευση. Να το ξαναπώ, πιστεύω ότι το έργο, η ποιότητα του κυβερνητικού έργου είναι ευθέως ανάλογη και με την, ή πρέπει να είναι ευθέως ανάλογη και με την ποιότητα του έργου της αντιπολίτευσης. Και η αντιπολίτευση να μην φοβάται να πει ναι στις σωστές ενέργειες και να κριτικάρει με τον πιο σκληρό τρόπο τα λάθη, τη διαφθορά, τις αστοχίες, και όταν με τρόπο επικοδομητικό, και όταν πετυχαίνει κάτι, όταν για παράδειγμα μετά από είτε παρένεση, είτε επέμβαση, είτε επερώτηση της αντιπολίτευσης, υποχρεώνεται η κυβέρνηση να πάρει ένα μέτρο το οποίο δεν το είχε προβλέψει, είχε προβλέψει ένα λάθος μέτρο, τότε δικαιούται να πει η αντιπολίτευση, ορίστε, το πέτυχα. Και στο τέλος της τετραετίας μπορεί η κυβέρνηση να λέει πέτυχα αυτά και αυτά, να έχει και η αντιπολίτευση να πει και εγώ πέτυχα αυτά και αυτά. Πέτυχα για παράδειγμα να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, αν ήθελε να το ιδιωτικοποιήσει η κυβέρνηση. Πέτυχα αυτό, πέτυχα εκείνο. Τι θέλω να πω? Όλοι έχουν αποστολή. Αποστολή δεν είναι μόνο να παίρνουν τις επιδοτήσεις και τους μισθούς τους. Αποστολή είναι να παρακολουθούν το έργο της κυβέρνησης συνεχώς και αδιαλείπτως. Κατά την άποψή μου, όλα τα κόμματα έπρεπε να έχουν σκιώδη κυβέρνηση. Δηλαδή, ένας να παρακολουθεί κατά τομείς το κυβερνητικό έργο σε αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον τομέα, τι κάνουν, τι πράττουν, τι παραλείπουν να πράξουν, και όχι μόνο καταστροφολογία. Έτσι μόνον βελτιώνεται το κυβερνητικό έργο, θα έλεγα, και το επίπεδο της πολιτικής στη χώρα. Και όχι αυτά τα πράγματα, αυτά τα εξευτελιστικά πράγματα που βλέπουμε. Τώρα, όσον αφορά τις εκλογές αυτές καθ' αυτές, ακούστε, το σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να κάνουμε τη σύγκριση, αλλά δεν γίνεται. Είπα κάτι για τον πατριωτισμό. Εντάξει, πιθανόν να είχε χάσει ο κόσμος και την πίστη του και στο πολιτικό σύστημα και στη δημοκρατία με τον τρόπο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Αλλά εάν η αποχή δεν γίνεται οργανωμένα με κάποιο στόχο, τότε κάτι άλλο δείχνει. Τότε εντάξει, άστος να μας πάνε στο κρεμό. Εντάξει, δεν λέω, πάντως άλλες χώρες έχουν συμμετοχή στις εκλογές και εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα. 90%, 87%. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος, οι μισοί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση, αφού έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αντιπροσωπεύει ένα κάτω του 20% των Ελλήνων πολιτών. Αυτοί εξέφρασαν φανερά την εκτίμησή τους και την υποστήριξή τους στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το 40%, αφού έχουμε 50% συμμετοχή, περίπου 50 συμμετοχή, 50 αποχή, σημαίνει ότι το 40% στο 50% είναι 20, κάτω από 20%. Οπότε, να είναι προσεκτικοί λοιπόν. Δεν είναι και τόσο δημοκρατικό να κυβερνά το 20% του υπόλοιπου 80%. Να είναι προσεκτικοί στα βήματα που κάνουν. Να πάμε τώρα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο μέτρησε, κουράστηκα να μετράμε, τον Πρωθυπουργό είναι 63 άτομα. Να σας πω κάτι. Αυτό όλοι μιλούσαν κάποτε, τώρα δεν είπαν τίποτα προεκλογικά, ένα μικρό και ευέλικτο και λειτουργικό Υπουργικό Συμβούλιο. Και... τι είναι αυτό το πράγμα, 63 άτομα. Αυτό θα το έλεγε κανείς τσούρμο. Τι είναι 63 άτομα. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν εμπιστεύονται το κράτος. Δηλαδή, όταν έχεις έναν υπουργό και τρεις υφυπουργούς, το έργο των τριών υφυπουργών θα έπρεπε να το κάνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Δηλαδή, οι γενικοί διευθυντές στα υπουργεία, κάποτε αυτοί ήταν άνθρωποι που πέρασαν διαπυρός και σιδήρου, κρίθηκαν, αξιολογήθηκαν, και δεν μπορούσαν να περάσουν οι πολιτικοί εύκολα τις δικές τους λοβιτούρες. Τώρα λοιπόν τι κόλπο είναι αυτό? Ένας υπουργός, τρεις υφυπουργοί. Δηλαδή το 1/3 και παραπάνω της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι υπουργοί. Για σκεφτείτε τι γίνεται εκεί πέρα. υπουργοί, γραμματείς, γραφεία, μετακλητή, αυτοκίνητα, αστυνομικοί. Είναι αυτό η εικόνα χώρας? 12-14 υπουργεία, τέλος, αυτά. Και άσε να λειτουργεί το κράτος. Το κράτος να λειτουργεί. Και να λειτουργεί με βάση νόμους, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, για άλλη μια φορά να ευχηθούμε η κυβέρνηση να πάει καλά και να πάει καλά και η αντιπολίτευση. Για τους λόγους που προανέφερα. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Επόμενο θέμα είναι η υπόθεση Πριγκόζιν. Να πούμε ότι κράτησε περίπου ένα 24ωρο όλη αυτή η ιστορία. Να τα λέμε και αυτά, μην περιμένουμε να... ότι εμείς εδώ από την προηγούμενη είπαμε ότι θα τελειώσει 24 ώρες, ευτυχώς υπάρχουν και τα βίντεο, και ότι κατά την άποψή μας το ισχυρότερο ενδεχόμενο σενάριο είναι να πρόκειται για ένα παιχνίδι ανακατανομής εξουσίας και επιρροής σε κλιμάκια κάτω του Προέδρου, στρατιωτικά. Και τελικά αυτό προέκυψε. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Πριγκόζιν, φοβάται για τη ζωή του, κατά πάσα πιθανότητα είναι στη Λευκορωσία. Με βάση αυτά που γνωρίζουμε έχει απαγορευτεί η δράση της Βάγκνερ στη Ρωσία, εκτός και αν στελέχη της Βάγκνερ υπογράψουν συμβόλαια και πάνε στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα πάει στη Λευκορωσία για την παρουσία. Στη Λευκορωσία υπάρχουν ενστάσεις και φόβοι και από την Ουκρανία αλλά και από τη Λιθουανία και τις βαλτικές χώρες, θα δείτε μετά. Επίσης υπάρχει δήλωση του Λαβρόφ, θα τη δούμε μετά ό,τι ακριβώς είπε, ότι φυσικά λέει η αποστολή και τα συμβόλαια που έχει αναλάβει η Βάγκνερ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο Μαλί συνεχίζονται. Εκεί λέει κάνει εκπαίδευση. Άρα... υπάρχουν ερωτηματικά για το πραξικόπημα, τώρα δεν είναι της ώρας. Εμείς αυτά που πιστεύω ότι αφορούν έναν Έλληνα πολίτη νομίζω ότι τα έχουμε πει. Σήμερα η Ρωσία επιδιώκει να αποκαταστήσει την ηρεμία μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Βάγκνερ, ενώ δυτικοί σύμμαχοι προβαίνουν σε εκτιμήσεις για το πόσο Πούτιν θα μπορούσε να αποκαταστήσει το κύρος του και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τερματίζοντας αυτήν την ανταρσία, οι μαχητές της Βάγκνερ σταμάτησαν την προέλωσή τους στη Μόσχα, αποσύρθηκαν από το Ροστόφ και αργά το βράδυ το Σάββατο κατευθύνθηκαν πίσω στις βάσεις τους στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την εγγύηση της ασφάλειάς τους. Δηλαδή είπαμε δεν θα σας πειράξει κανένας. Να το δούμε και αυτό. Βάσει της συμφωνίας αυτής για την οποία μεσολάβησε ο Λουκασένκο της Ευκορωσίας, ο διοικητής τους Γεβγκένι Πριγκόζιν θα μεταβεί στη Λευκορωσία. Η σημερινή μέρα, Δευτέρα σήμερα, έχει κηρυχθεί αργία στη Μόσχα για να μπορέσει η Μόσχα να αποκατασταθεί η τάξη και η ηρεμία. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιάνιν, δήλωσε σήμερα ότι έρει το καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που είχε επιβληθεί το Σάββατο στη ρωσική πρωτεύουσα. Ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικαλούμενα τα τοπικά γραφεία της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, FSB, μετέδωσαν ότι παρόμοια μέτρα έκτακτης ανάγκης ήρθησαν επίσης της περιφέρειας του Βορονέζ και της Μόσχας. Όχι στην πόλη, στην περιφέρεια. Επίσης, η Ρωσική Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι σταθερή, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, ένας από τους κύριους στόχους του θυμού του Πριγκόζιν, επισκέφθηκε ρωσικά στρατεύματα που συμμετέχουν στη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΕΡΙΑ χωρίς να αναφέρει πότε και πού. Πάντως είχε μια φωτογραφία που ήταν, λέει, φυσικό του τρόπο στην Ουκρανία και σε έναν σχηματισμό έκανε επιθεώρηση και με έναν διοικητή, τοπικό διοικητή, το συνταγματάρχη Νικηφόροφ, του έδωνε εντολές, ρωτούσε πάνω σε χάρτες πώς και τι και έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα διοικητικής μέριμνας αλλά και των αξώνων της διοικητικής μέριμνας, ασφάλεια των αξώνων. Ωστόσο, ο Πούτιν, ο οποίος κατέχει την εξουσία εδώ και περισσότερο από 2 δεκαετίες, δεν έχει κάνει ακόμα δημόσιο σχόλιο μετά την αποκλιμάκωση μιας από τις μεγαλύτερες αμφισβητήσεις της εξουσίας του. Η σύγχυση για τα εξαιρετικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου κάνει τόσο φιλικές όσο και εχθρικές χώρες προς τη Ρωσία να αναζητούν απαντήσεις για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια στη χώρα αυτή που διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η αναταραχή από αυτήν την ανταρσία θα συνεχιστεί μήνες. Είπε ότι έχουμε να δούμε και άλλα επεισόδια στο έργο. Το έργο δεν τελείωσε. Είδαμε και άλλες τροχμές να εμφανίζονται στην πρόσωπη της Ρωσίας, δήλωσε ο Μπλίνκεν χθες Κυριακή μιλώντας στην εκπομπή του NBC Meet the Press. Ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ρουντέγκο είχε χθες συνομιλίες στο Πεκίνο χωρίς να είναι σαφές εάν η επίσκεψή του σχετίζεται με την ανταρσία της Βάγκνερ. Η κινέζικη πλευρά εξέφρασε την υποστήριξη στις προσπάθειες της ηγεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας να σταθεροποιήσει την κατάσταση στη χώρα σε σχέση με τα γεγονότα της 24ης Ιουνίου και επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την ενίσχυση της συνοχής και της περαιτέρω ευημερίας της Ρωσίας, ανακοίνωσε επίσημα το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η απάντηση της Κίνας ήταν μετρημένη. Εξέφρασε την υποστήριξη για τις προσπάθειες της Μόσχας να διατηρήσει την εθνική σταθερότητα, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα εσωτερική υπόθεση της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συζήτησε το θέμα της ανταρσίας και με τον Μπάιντεν και με τον Τριντό, τους προέδρους δηλαδή των ΗΠΑ και του Καναδά. Οι Μπάιντεν και Τριντό εξέφρασαν και οι δύο την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, η οποία συνεχίζει μία αντεπίθεση για ανάκτηση εδαφών, τα οποία έχει καταλάβει η Ρωσία, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις. Ο κόσμος πρέπει να ασκήσει πίεση στη Ρωσία μέχρι να αποκατασταθεί η διεθνής τάξη, έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter. Η κρατική ρωσική τηλεόραση μετέδωσε, χωρίς να επεκταθεί, ότι ο Πούτιν θα συμμετάσχει αυτή τη βδομάδα σε συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφάλειας, ενώ το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Μπέλτα μετέδωσε ότι Πούτιν και Λουκασένκο μίλησαν πάλι χθες το βράδυ, Κυριακή, έπειτα από τουλάχιστον 2 τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν το Σάββατο. 3 τηλεφωνήματα, μυστήριο είδα διάφορα δημοσιεύματα ότι τα χαρακτηρίζουν ως μυστήρια. Σε τηλεοπτική ομιλία του, ενώ τα γεγονότα βρίσκονταν σε εξέλιξη το Σάββατο, ο Πούτιν δήλωσε ότι η εξέγερση θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της Ρωσίας και υποσχέθηκε ότι θα τιμωρήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από την ανταρσία, ενώ έκανε παραλληλισμούς με τα γεγονότα του 1917 που οδήγησαν στην επανάσταση των Πολσεβίκων. Ο μύθος της ενότητας της Ρωσίας του Πούτιν τελείωσε. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα όταν υποστηρίζεις και χρηματοδοτείς μια λεγεώνα μισθοφόρων, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννι, σύμφωνα με την Ιταλική εφημερίδα Il Messaggero. Βάσει της συμφωνίας, η οποία συνήφθη αρχά το βράδυ του Σαββάτου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα αποσυρθούν οι ποινικές κατηγορίες σε βάρος του Πριγκόζιν για ένοπλη ανταρσία, ενώ αυτός θα μεταβεί στη Λευκορωσία και οι μαχητές της Βάγκνερ που τον υποστήριξαν δεν θα αντιμετωπίσουν συνέπειες σε αναγνώριση των προηγούμενων υπηρεσιών τους προς τη Ρωσία και εννοεί πολέμησαν, οπότε θα ισοφαρίσουμε τις καταρρίψεις 7 ελικοπτέρων νομίζω και 1 αεροσκάφους Ηλιούσιν 22, θα τα ισοφαρίσουμε και θα δεν διωχθούν. Αυτά τώρα δεν ξέρω πώς γίνονται τον 21ο αιώνα. Ο Πριγκόζιν, 62 ετών, εθεάθη αργά το βράδυ του Σαββάτου να αναχωρεί από το στρατιωτικό αρχηγείο της περιφέρειας του Ροστόφ, επιβαίνοντας σε ένα όχημα. Έκτοτε δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται. Λοιπόν, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής ο χρόνος για να αρθούν οι ποινικές κυρώσεις. Επειδή και εμείς εδώ το θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί, είναι αδιανόητο άνθρωποι που ευθύνονται για το θάνατο αξιωματικών, για καταρρύψεις αεροσκαφών, να με απόφαση του Πούτιν να λέει ότι δεν θα διωχθούν. Δεν είναι δουλειά του Προέδρου, αυτά είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο επικεφαλής του ρωσικού μισθοφορικού στρατού Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, παραμένει υπό έρευνα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας, την FSB, ως ύποπτος για διοργάνωση ένοπλης ανταρσίας, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Κόμερσαν, η οποία επικαλείται μη κατανομαζόμενη πηγή. Η ποινική υπόθεση εναντίον του Πριγκόζιν ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου, όταν ανακοίνωσε πορεία για τη δικαιοσύνη, αυτό ονόμασε την προέλαση για τη Μόσχα, από τους μαχητές του εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας, για την οποία είπε πως πρόκειται για δειλούς που υπονομεύουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο συμφωνίας, όπως την παρουσίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, οι ποινικές κατηγορίες σε βάρος των στασιαστών θα αποσυρθούν σε αντάλλαγμα την επιστροφή τους, με αντάλλαγμα την επιστροφή τους στους στρατώνες και ο Πριγκόζιν να μεταβεί στη Λευκορωσία. Στην ιστοσελίδα της η Κομερσάντ, η πηγή της εφημερίδας δήλωσε πως δεν υπήρξε μέχρι στιγμής ο χρόνος για να αρθούν οι ποινικές κατηγορίες. Επειδή τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, θεωρώ ότι κρατούν ακόμα την πίεση της άσκησης ποινικής δίωξης και προς τον Πριγκόζιν και προς τα ηγετικά στελέχη της Βάγκνερ, μέχρι να τους θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους. Εκτιμώ ότι η διαρροή αυτή από μη κατονομαζόμενη πηγή έγινε γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ένα άλλο τηλεφώνημα, ένα τηλεφώνημα που έκανε ο Λουκασένκο στον πρώην πρόεδρο του Καζακστάν, τον Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγευ, παλιός λύκος της πολιτικής, από τους Σοβιετικούς ακόμα, ο άνθρωπος που στην ουσία ταυτίστηκε με την ιστορία του ελεύθερου Καζακστάν, της δημοκρατίας του Καζακστάν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία της οργάνωσης τουρκικών κρατών, από παλιά με τον Οζάλ δηλαδή πρωταγωνιστές ήταν στην ένωση του λεγόμενου τουρκικού κόσμου. Την ίδια στιγμή όμως ήταν και έμπιστος της Μόσχας. Τώρα πώς γίνονται αυτά δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει και εκεί έπεσε ένα τηλεφώνημα. Δεν ξέρω τι ήθελαν από το Καζακστάν. Είναι μια μεγάλη χώρα το Καζακστάν. Περίπου η έκτασή της μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από την Ευρώπη. Με τεράστιο πλούτο στο υπέδαφος της και με πολύ μεγάλη μειονότητα ρωσική. Κάποτε ήταν ο ένας στους 4, ο ένας στους 5 ήταν Ρώσος. Τώρα έχει πέσει κάτω το 20%. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σημαντική χώρα για τη Ρωσία. Κατά τα άλλα, δεν αναφέρθηκε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά και για τα τηλεφωνήματα. Τώρα, ο Λαβρόφ είπε ερευνάται η εμπλοκή δυτικών χωρών, των μυστικών υπηρεσιών των δυτικών χωρών στην ανταρσία, στην εξέγερση του Πριγκόζιν. Η Αμερικανίδα πρεσβευτής Λίνε Τρέισι στη Μόσχα, σύμφωνα με τον Λαβρόφ, τόνισε ότι η ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Ρωσίας. Ωστόσο, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ερευνούν αν δυτικές υπηρεσίες κατασκοπίας διαδραμάτισαν κάποιον ρόλο στην ανταρσία της Βάγκνερ. Παράλληλα είπε ότι οι ισχυρισμοί της Δύσης και της Ουκρανίας ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ανατινάξει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία είναι ανοησίες. Την ίδια στιγμή ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Βάγκνερ θα συνεχίζει τις επιχειρήσεις της στο Μαλί και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης δεν θα επηρεάσει τη σχέση της Μόσχας με τους συμμάχους της. Τα μέλη της Βάγκνερ εργάζονται στο Μαλί και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ως εκπαιδευτές. Αυτή η δουλειά ασφαλώς και θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Russia Today. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας θεώρησε ότι η Ευρώπη και η Γαλλία, εγκαταλείποντας την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Μαλί, οδήγησαν αυτές τις χώρες να στραφούν στη Ρωσία και τη Βάγκνερ και να έχουν στρατιωτικούς εκπαιδευτές και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ηγετών των χωρών αυτών. Όπως ακριβώς τα είπαμε χθες. Τώρα να σας πω κάτι. Πώς είναι δυνατόν να σου έχουν καταρρίψει αεροσκάφη, ελικόπτερα, να έχουν εξευτελίσει τη Ρωσία, να πηγαίνουν στη Μόσχα και την ίδια στιγμή να δηλώνεις ότι η Βάγκνερ θα συνεχίσει εδώ, κάτι δεν κολλάει πάντως. Κάτι δεν κολλάει. Πάμε. Ο Πούτιν έκανε μια επιχείρηση εμψύχωσης του ηθικού των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας, ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας. Η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη για την υλοποίηση όλων των σχεδίων και των αποστολών της σχετικά με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, συμπλήρωσε, εκφράζοντας τη στήριξή του στα τελέχη του Υπουργείου Άμυνας. Όλα αυτά γίνονται γιατί αμφισβητήθηκε η εμπιστοσύνη, υπόθηκε μάλλον ότι υπαναχώρησε στις πιεστικές απαιτήσεις του Πριγκόζιν να αποκεφαλίσει τον Σοϊγκού και τον Γκερασίμοφ και ότι τώρα επανέρχεται και λέει όχι, εγώ είμαι εδώ, σας στηρίζω κτλ. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Άμυνας και ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει σιγουριά για την υλοποίηση των σχεδίων της που σχετίζονται με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Δίνω ύψιστη προτεραιότητα στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Αρχίζω και τελειώνω τη μέρα μου με αυτό, επισήμανε ο Ρώσος Πρόεδρος. Επίσης, είπε ότι παρακολουθώ την παραγωγή των οπλικών συστημάτων, αλλά και την απόδοσή τους στα πεδία των μαχών. Είμαι σε συνεχή επαφή με, με τους εκπροσώπους, τους υπευθύνους αυτής της διαδικασίας, για το τι χρειάζεται, τι πρέπει να στείλουμε, πού και πότε κτλ. Επίσης λέει ότι θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, πιθανότατα την Παρασκευή. Μπορέλ. Το τέρας που δημιούργησε ο Πούτιν με τη Βάγκνερ τώρα τον δαγκώνει. Το τέρας ενεργεί εναντίον του δημιουργού του. Τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Αρμοδίων των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, ο Μπορέλ σημείωσε όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία ότι δεν είναι καλό να βλέπεις μία πυρηνική δύναμη σαν τη Ρωσία, ότι μπορεί να μπει σε μία φάση πολιτικής αστάθειας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πού θα πάνε τα πυρηνικά. Τέλος, επισήμανε ότι το ρωσικό πολιτικό σύστημα δείχνει ότι είναι εύθραστο και η στρατιωτική δύναμή του ραγίζει. Πρόκειται για σημαντική συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία. Προσέξτε όμως τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, που φιλοξενεί τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση της Ρωσίας θα ήταν πολύ επικίνδυνη για την Ευρώπη, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ζαν Ασελμπορν, επικαλούμενος στις περίπου 6.000 πυρηνικές κεφαλές που διαθέτει η Μόσχα. Θα ήταν απολύτως επικίνδυνο για την Ευρώπη, αν η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου με το μεγαλύτερο πλωστάσιο πυρηνικών όπλων κατακερματιζόταν, δήλωσε ο Άσελμπορν σε δημοσιογράφος κατά την άφηξή του στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο. Η Μπέρμποκ μίλησε για ρογμές. Εδώ λοιπόν γιατί να πει ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας χώρας, του Λουξεμβούργου, γιατί να πει εάν κατακαιρματιζόταν. Η εκτίμησή μου είναι, επειδή τον ενημέρωσαν οι διπλωμάτες του, ότι κάποιες χώρες, ξέρετε ποιες εννοώ, θέλουν να διαλύσουν την Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό? Άμα που ξέρεις που είναι τα όπλα και αν κατακαιρματιστεί σε ποιανού χέρια θα πέσουν. Αυτό λέει ο... γιατί ξέρω ότι η χώρα του θα σβήσει από το χάρτη αν έχουμε τίποτα. Το θέμα της Βάγκνερ θα συζητηθεί στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Θα συμμετέχει και ο Κουλέμπα με τηλεδιάσκεψη. Επίσης θα συζητηθεί το θέμα του Κωσυφοπεδίου που τους κάλεσε ο Μπορέλ και τους δυο, Κωσυφοπέδιο και Σερβία, δεν τα βρήκαν. Επίσης και το θέμα της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν που και εκεί η Ευρώπη έχει μια ανάμειξη και η χρηματοδότηση της Τινησίας με 900 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί αυτή η χώρα και να αντιμετωπίσει το κύμα μετανάστευσης που έρχεται από την Αφρική στην Τινησία και εκείθεν στην Ιταλία κυρίως. Άρα δίνουμε λεφτά για να μην. Και το θέμα των κυρώσεων στο Ιράν. Λοιπόν, ο Ζελένσκι μίλησε με τον, είπαμε και με τον Μπάιντεν και ο Τριντό μίλησε με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είπε ότι είναι πλέον σε αδυναμία η Ρωσία και ζήτησε πλέον περισσότερη στήριξη. Είχαμε θετική και εμπνευσμένη συζήτηση με τον Μπάιντεν. Συζητήσαμε για την πορεία των εχθροπραξιών και των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στη Ρωσία. Ανταρσία Πριγκόζιν. Ο κόσμος πρέπει να ασκήσει πίεση επί της Ρωσίας έως ότου αποκατασταθεί η διεθνής τάξη. Ο Ζελένσκι συζήτησε επίσης την περαιτέρω επέκταση της αμυντικής συνεργασίας με έμφαση τα όπλα μεγάλου βελληνικούς. Δηλαδή θεωρεί ότι εάν δοθούν όπλα μεγάλου βελληνικούς στην Ουκρανία, τότε κατά κάποιο τρόπο μπορεί να εξισορροπήσει την υπεροχή που έχει η Ουκρανία στο θέμα των βαλιστικών πυράβλων. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι η Ουκρανία. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η Ουκρανία. Είχαμε νέες επιθέσεις χθες Κυριακή από την Ρωσία. 6 πύραυλοι S-300, 33 αεροποδικές επιδρομές και 45 βλήματα από εκτοξευτήρες από πολλαπλούς εκτοξευτές καταγράφηκαν από χθες, διευκρινίζει το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα των ρωσικών τρομοκρατικών επιθέσεων τραυματίστηκαν άμαχοι και υπέστησαν ζημιές, σπίτια, εμπορικά και διοικητικά κτίρια και ιδιωτικής χρήσης οχήματα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναφορά του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας για την κατάσταση στα πεδία των μαχών και στα μέτωπα της Ανατολικής Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, ο Ρωσικός στρατός προσπάθησε να σταματήσει την προέλαση των Ουκρανικών μονάδων και να ανακαταλάβει χαμένες θέσεις, βομβαρδίζοντας με το πυροβολικό του τουλάχιστον 30 οικισμούς. Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια βρίσκεται ο μόνιμος πυρηνικός σταθμός, τον οποίο κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις από τις πρώτες ημέρες της εισβολής τους στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να προστατευθεί ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός. Δυστυχώς εξακολουθεί να μην είναι αρκετή η προσοχή του κόσμου στην υφιστάμενη ρωσική απειλή στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, δήλωσε χθες το βράδυ. Το Ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform μετέδωσε επίσης, αναφερόμενο σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ότι η πόλη λιμάνι της Οδυσσού δέχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί αεροπορική επίθεση. Ακούστηκαν εκρήξεις χωρίς να διευκρινίσει αν είχαμε απώλειες. Τώρα, για τον πυρηνικό σταθμό, καταρχάς η Ρωσία κατήγγειλε ότι συνέλαβε κάποιους ανθρώπους συνεργαζόμενους με τις Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες, οι οποίοι ζητούσαν το ραδιενεργό υλικό κέσιο να το αγοράσουν. Αυτό χρησιμοποιείται για βρώμικες βόμβες. Προσέξτε, είναι ρωσικές πληροφορίες, πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, μιλούν για προσπάθειες της Ουκρανίας να κάνει βρώμικες βόμβες. Δεν το υιοθετούμε, είναι μια πληροφορία, τη λέμε, την κρατάμε σε μια γωνιά. Επίσης οι Ρώσοι λένε ότι η συνεχής αναφορά της ουκρανικής πλευράς στην ασφάλεια και στο ενδεχόμενο να βομβαρδιστεί το εργοστάσιο υποδηλώνει αντίστοιχο σχεδιασμό από την ουκρανική πλευρά. Διότι λένε επαναλαμβάνω οι Ρώσοι, γιατί να βομβαρδίσουμε ένα εργοστάσιο που το κατέχουμε και να καταστραφούμε όλοι με την πυρηνική ακτινοβολία που θα διαρρεύσει. Αυτά για να έχουμε και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, ο αρχηγός ΓΕΘΑ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Mark Milley, είχε επαφές με τον ομόλογό του, τον Βαλερή Ζαλούζνι, στρατηγό της Ουκρανίας. Ο στρατηγός Mark Milley, αρχηγός ΓΕΘΑ τον είπα, έτσι, τελευταία έχει πυκνώσει τις επαφές, επειδή προφανώς δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή μπορεί και να ανησυχούν, δεν το γνωρίζουμε, για την πορεία της αντεπίθεσης, η οποία δεν έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, να το πούμε διπλωματικά έτσι. Στις 25 Ιουνίου ο επικεφαλής του ΓΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, συζήτησε εκτός από τον Ζαλούζνι και με τους ομολόγους του από τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Εστονία. Καθώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Ρωσία, ο στενός συντονισμός με τους συμμάχους και τους εταίρους συνεχίζεται. Τώρα γιατί να πάρει τηλέφωνο σε αυτούς? Κάτι υπάρχει, έτσι. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με την πιθανότητα μετεγκατάστασης των δυνάμεων της Βάγκνερ στη Λευκορωσία, γιατί αν γίνει αυτό, θα δείτε παρακάτω, ανησυχούν όλες οι γειτονικές χώρες. Σου λέει, όπως τη χρησιμοποιεί σαν μακρύ χέρι η Μόσχα τη Βάγκνερ, για διάφορα, όπως για τον Μπαχμούτ, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Και αυτές οι χώρες δεν έχουν εθνική άμυνα. Ελάχιστοι. Δεν θα αντέξουν δηλαδή. Η Βάγκνερ μπορεί να καταλάβει, εκτιμώ, δεν ξέρω τώρα, έχω διαβάσει επακριβώς, και τις τρεις αυτές βαλτικές χώρες έτσι ερειπεί οφθαλμού. Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είχε τηλεφωνική επαφή με τον ομόλογο του, τον είπα, τον Lloyd Austin. Ο Ρεζνίκοφ λοιπόν, Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, είπε ότι είχε επικοινωνία με τον αρχηγό του Πενταγώνου Lloyd Austin με επίκεντρο την αντεπίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων. Προσέξτε τη λέξη κλειδί. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, ο Ρεζνίκοφ είπε ότι οι προσδοκίες για το αποτέλεσμα της αντεπίθεσης που διεξήχθη από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ήταν υπερβολικές. Τώρα συγγνώμη, αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Δηλαδή περιμένατε πολλά, πετύχαμε λίγα. Αυτός αναλύει. Όπως ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα ουκρανικά στρατεύματα πραγματοποιούν ανεπιτυχείς επιθετικές προσπάθειες από τις 4 Ιουνίου. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουν 14.000 νεκρούς μόνο στην αντεπίθεση οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί δεν λένε για τα δικά τους, λένε όμως ότι έχουν πολλαπλάσιες απώλειες οι Ρώσοι. Λοιπόν, η Αυστραλία στέλνει και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα στο Κίεβο, θα στείλει 28 με 113, 14 οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, 28 φορτηγά μεσαίου μεγέθους κτλ. Είναι μια νέα βοήθεια 98 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να προσθεθεί σε προηγούμενη. Είναι η μεγαλύτερη ίσως βοήθεια που έχει δώσει η χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά και με την Αυστραλία. 17.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εκπαιδευτεί σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης του οποίου ηγείται η Βρετανία και συμμετέχουν επίσης Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Λιθουανία και Ολλανδία. Και λένε οι Βρετανοί ότι είναι ένα πρόγραμμα 5 εβδομάδων, έχουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Λένε οι Βρετανοί ότι αυτούς που εκπαιδεύσαμε στο πεδίο των μαχών έχουν διαφορά από τους άλλους στρατιώτες, είναι πιο εκπαιδευμένοι, λένε οι Βρετανοί. Τους πιστεύω, γιατί οι Βρετανοί έχουν έναν εξαιρετικά οργανωμένο στρατό. Άσε τι έχουν κάνει σε εμάς, έτερον εκάτερον, μιλάμε αντικειμενικά. Έχουν εξαιρετικές υπηρεσίες και εξαιρετικές ένοπλες δυνάμεις. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν Δευτέρα για περαιτέρω ενίσχυση 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το ταμείο που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν ότι ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε ζητήσει από τις κυβερνήσεις να αυξήσουν το οικονομικό ανώτατο όριο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, του ταμείου που έχει διαθέσει ήδη 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά και με τα ουκρανικά. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα πραγματικά που είναι πολύ σημαντικό. Ο Χαλ Μπραντς έγραψε ένα άρθρο, θα το διαβάσουμε όλο, θα πω λίγο μια περίληψη. Στο Bloomberg Opinion έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο και λέει: η Ουκρανία είναι τεστ για τους μελλοντικούς πολέμους και σε αυτό το τεστ η Δύση μένει μετεξεταστέα. Να διαβάσω μόνο ένα-δυο κομματάκι και θα σας πω τι λέει η περίληψή του, γιατί είναι μεγάλο, δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Από την πρώτη στιγμή ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εγείρει δύο θεμελιώδη στρατηγικά ερωτήματα. Πρώτον, εάν η Ουκρανία μπορεί να επιβιώσει ως ανεξάρτητο κράτος, και δεύτερον, εάν ο δημοκρατικός κόσμος θα αξιοποιήσει συνετά τον πόλεμο ώστε να προετοιμαστεί για τους ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους που επίκυνται. Λέει λοιπόν ότι όσον αφορά το πρώτο, ότι εάν η Δύση πάψει να υποστηρίζει την Ουκρανία, η Ουκρανία δεν θα μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ως ανεξάρτητο κράτος. Αυτό λέει. Εάν όμως συνεχίσει να την υποστηρίζει με κόστος, τότε η Ουκρανία μπορεί να βγει πληγωμένη από αυτή την περιπέτεια της εισβολής της Ρωσίας, αλλά δεν θα είναι ηττημένη και θα μπορεί, δεν το λέει, αφήνει να εννοηθεί, όσοι μείνει ελεύθεροι χωρίς να την έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, αυτή θα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Όσον αφορά όμως το άλλο, τα διδάγματα που παίρνει η Δύση, είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος και ασκεί κριτική στη Δύση και λέει ότι δεν έχει διδαχθεί από την εισβολή της Ρωσίας, από τα προβλήματα που έχουν προκύψει για την ασφάλεια της περιοχής και για το γεωπολιτικό ανταγωνισμό της Δύσης με την Ρωσία, και μεταφέρει την υπόθεση στον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί λοιπόν λέει, θα δούμε λίγο ένα κειμενάκι που λέει. Λοιπόν, η αδράνεια των συμμάχων είναι ένα μέρος του προβλήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε η Ουάσιγκτον τα πάει καλύτερα. Η πρόσφατη συμφωνία για την αύξηση του ορίου του κρατικού χρέους στον ΗΠΑ στην πραγματικότητα μειώνει τις αμυντικές δαπάνες σε πραγματικούς όρους, γεγονός που αποτελεί στρατηγική τρέλα σε μια περίοδο όπου ο κίνδυνος ενός πολέμου στο Δυτικό Ειρηνικό σαφέστατα εντείνεται. Το δε πολυπροβεβλημένο και πολύ καθυστερημένο εκτελεστικό διάταγμα για τις αμερικανικές επενδύσεις στην Κίνα, λέει να πέσουν, να μειωθούν οι επενδύσεις, με άλλα λόγια επενδύσεις που είναι χρηματοδότηση από την Αμερική εταιριών που βοηθούν το λαϊκό απελευθερωτικό στρατό της Κίνας να προετοιμαστεί για πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, πιθανότητα αυτό το εκτελεστικό διάταγμα δεν θα είναι αρκετό ούτε σε εύρος ούτε σε αποτελεσματικότητα. Βέβαια, αφού σας είπα ότι η Apple δεν θέλει να βλέπει μέτρα κατά της Κίνας, γιατί μπορεί να γκρεμιστεί μέχρι να ετοιμάσει υποδομές στην Ινδία ή όπου αλλού, αυτός ο γίγαντας μπορεί να καταρρεύσει. Σαν αυτήν υπάρχουν και άλλες εταιρείες, άρα θέλει χρόνο για να υλοποιηθούν τα περιοριστικά μέτρα. Ούτε όμως η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Biden έχει κάνει πολλά για να καλύψει το μεγαλύτερο κενό που έχει η αμερικανική στρατηγική έναντι της Κίνας. Ήτι να συστήσει κάτι ανάλογο του Συμφώνου Συνεργασίας των δύο πλευρών του Ειρηνικού, Trans-Pacific Partnership. Αυτή η εμπορική συμφωνία, την οποία υλοποίησε η Αμερική αλλά στη συνέχεια την εγκατέλειψε ο Τραμπ, είχε στόχο να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ασία και να προσφέρει στις οικονομίες της περιοχής μια εναλλακτική έναντι της εξάρτησης από την Κίνα. Μετά την αποχώρηση, λέει, τον είπα, οι 11 χώρες συνέχισαν με ένα άλλο σχήμα, στο οποίο υπέβαλε αίτηση να συμμετέχει η Κίνα, που δείχνει ότι ήταν λάθος του Τραμπ που αποχώρησε. Όσον αφορά το οικονομικό πλαίσιο του Ινδοειρηνικού, το οποίο αποτέλεσε την προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να καλύψει το κενό του Συμφώνου Συνεργασίας των δύο πλευρών του Ειρηνικού, αυτό είναι ασαφές, λέει, και δεν θα φέρει. Εν πάση περιπτώσει, λέει στη συνέχεια ότι το μόνο κριτικάρει τη Γερμανία που λέει, ενώ είπε θα κάνει 2% κολυσιεργή τις ανάγκες, τις δαπάνες για την άμυνα, κολυσιεργή, τα χώνει στο Σόλτς δηλαδή, λέει το μόνο παρήγορο και ελπιδοφόρο είναι ότι δημιουργείται μία στρατιωτική υπερδύναμη στην Ανατολική Ευρώπη και εννοεί την Πολωνία. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι αυτό το άρθρο δίνει μεγάλη βαρύτητα στην στρατικοποίηση της γεωπολιτικής, δηλαδή όπλα, 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 όπλα. Τι ρόλο παίζει, ποιος είναι αυτός και γιατί το κάνει, αν εκπροσωπεί συμφέροντα εταιριών, εννοώ όπλων, δεν το ξέρω, πάντως το κεντρικό συμπέρασμα είναι αυτό. Εξοπλιστείτε, εξοπλιστείτε, εξοπλιστείτε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Και επέλεξα να το κάνω με ξεχωριστό θέμα. Γιατί? Γιατί όταν έγινε ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, θυμάμαι ότι έγιναν τρομερές συζητήσεις στη Γερμανία, εάν θα στείλει η Γερμανία στρατεύματα εκεί. γιατί υπάρχει και η συνειρμή που δημιουργεί η παρουσία γερμανικών στρατευμάτων σε ξένες χώρες. Η συνειρμή αναφέρομαι στους Ναζί ή και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, θυμάμαι ότι υπήρχαν προβληματισμοί για να στείλουν ακόμα και τους Patriot οι Γερμανοί στην Τουρκία. Δεν θέλουν, είναι πολύ φιδωλοί να στέλνουν στρατεύματα έξω. Τώρα δείτε τι γίνεται. Η Γερμανία στην ουσία θα αναλάβει την άμυνα της Λιθουανίας. Ήδη υπάρχει ένα τάγμα δύναμης χιλίων ανδρών, μπορεί να έχει και γυναίκες, αλλά έτσι έμεινε τώρα να λέμε, και τώρα λέει θα στείλει, ο Πιστόριος το είπε, θα στείλουμε μια ταξιαρχία δύναμης 5.000 ανδρών στην Λιθουανία για να αναλάβει την άμυνα της Λιθουανίας. Λέει ότι προϋπόθεση για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη της ταξιαρχίας είναι να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, στρατώνες, χώροι εκπαίδευσης και αποθήκες. Η Γερμανία ηγείται ήδη ομάδας μάχης του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, όπου υπάρχει ένα ενισχυμένο τάγμα 1.000 στρατιωτών. Οι εξελίξεις μετά την ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ κατά του ρωσικού στρατού και του Πούτιν, με την παρουσία του ιδρυτή της οργάνωσης Πριγκόζιν στη Λευκορωσία, οι οποίες συνορεύουν με τη Λιθουανία, έχουν γύρει ανησυχίες για την ασφάλεια των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία. Και γι' αυτό έχουμε εν πάση περιπτώσει το θέμα αυτό, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκυτάνας Ναουσέντα, θα το θέσει στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει στις 11-12 Ιουλίου στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Είναι σημαντικό θέμα, πιστεύω. Η Γερμανία έχει αρχίσει και στέλνει ξανά στρατεύματα εκτός Γερμανίας. Για να δούμε. Πάλι στη Γερμανία είμαστε. Το είχαμε πει εδώ το θέμα. Είχαμε δύο γύρους αυτοδιοικητικών εκλογών στη Γερμανία. Στην Θουρινγκία, η Θουρινγκία είναι ένα κρατήδιο που ανήκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Το έχω επισκεφθεί, Ερφούρτη λέγεται η πρωτεύουσά του. Λοιπόν, εκεί, στον πρώτο γύρο των εκλογών, πρότευσε το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία και έριξε 10-15 μονάδες στο κεφάλι το CDU, που είναι οι χριστιανοδημοκράτες. Αλήθεια, όταν οι Έλληνες πρωθυπουργοί και οι υπουργοί πηγαίνουν και σφιχταγκαλιάζονται είτε με τους χριστιανοδημοκράτες είτε με τους χριστιανοκοινωνιστές, ο Βέμπερ πώς το λένε αυτόν, εκεί γιατί δεν νιώθουν αλλεργία, και όταν λέει ένα κόμμα εδώ θα δώσει βαρύτητα στο χριστιανισμό, στην Ορθοδοξία, το πυροβολούσαν όλοι από όλες τις πλευρές. Αυτό δεν είναι υποκρισία? Γιατί ο Νικολόπουλος ο Νίκος δεν είχε κόμμα χριστιανοδημοκράτες, κάτι τέτοιο, γιατί δεν μιλούσαν γι' αυτόν? Και μόλις άρχισε να απειλεί τους πελάτες τους, τους ψηφοφόρους τους, αυτό το κόμμα η Νίκη, πώς το λένε, άρχισαν όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Προσέξτε, άλλο να ασκούμε κριτική για τις θέσεις ενός κόμματος, τις πιάνεις και τις ξεσκονίζεις, τι είναι αυτά που λέτε, τι δήλωσε αυτός, και άλλο να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο επίθεσης σε μια πρωτοβουλία που παίρνουν ελεύθεροι Έλληνες πολίτες για να κάνουν μια κίνηση. Αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Αυτά είναι σημάδια ερντογανικά, να μην πω και χειρότερα. Δεν τρέπονται όλοι αυτοί λοιπόν που έκαναν όλες αυτές τις επιθέσεις με τις ανοησίες? Έχετε αποδείξει ότι τα πήραν από τους Ρώσους? Πρώτα παίρνεις τις αποδείξεις, διασταυρώνεις άμα είναι αλήθεια, μετά τις βγάζεις και τους τινάζεις στον αέρα. Αυτά τα υπονοούμενα και αυτά δεν τιμούν τη χώρα μας. Μας ρίχνουν στο βούρκο σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν πολιτικό σύστημα και κυρίως σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό δεν τους πιστεύει κανένας. Θα πρέπει να ντρέπονται πραγματικά. Εγώ αν ήμουν στη θέση αυτών ή το οποιοδήποτε δέχεται τέτοιες επιθέσεις, θα έκανα ένα φάκελο και θα πήγαινα στον εισαγγελέα. Τι εγκληματικές ενέργειες είναι αυτές? Παρένθεση ήταν αυτό για τους χριστιανοδημοκράτες. Εκεί δεν τους ενοχλούν. Στην Ιταλία κυβερνούν μισό αιώνα την Ιταλία, μπορεί και παραπάνω, οι χριστιανοδημοκράτες. Στην Ελλάδα ένα κόμμα που είπε εγώ θα δώσω βαρύτητα στη θρησκεία, άρχισαν να το πυροβολούν όλοι. Εντάξει, για να είμαστε νουνεχείς, ισορροπημένοι και έντιμοι στην κριτική μας. Έντιμοι προς όλους και προς όλα. Προς όλους και προς όλα, εννοώ τους δημοσιογράφους. Έντιμοι στην κριτική μας. Όχι με σημαδεμένες τράπουλες τώρα, εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εκεί. Να πούμε καταρχάς τι είναι το AFD. Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει γιατί αυτό που είδαμε στην Ελλάδα, ότι η πορεία του AFD μπορεί να ακολουθήσει η Ελλάδα με χρονοκαθυστέρηση, σε λίγα χρόνια δηλαδή να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Κάποιες αντικειμενικές συνθήκες οθούν τον κόσμο σε τέτοια κόμματα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία χαρακτηρίζεται από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, που είναι η Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού της Γερμανίας, ως ακροδεξιά οργάνωση και είναι υποπαρακολούθηση, έτσι. Επίσημα, εκεί δεν έχει κρυφά και τέτοια. Σου λέει η υπηρεσία, επειδή αυτό και αυτό και αυτό το άρθρο του συντάγματος τίνεις, το αγγίζεις να το παραβιάσεις, σε παρακολουθώ. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά στη Θουριγκία, σε μια περιφέρεια του κρατηδίου της Θουριγκίας, χθες είχαμε εκλογές δεύτερο γύρο. Για να δούμε τι έγινε. 10 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το ακροδεξιό AFD κερδίζει για πρώτη φορά κορυφαία θέση σε εκλογές. Ο Ρόμπερτ Στούλμαν με 52,8% επικράτησε στον δεύτερο γύρο του αντιπάλου του Γιούργκεν Κέπερ, του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρότι μαζί με τον υποψήφιο του CDU συντάχτηκαν όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένης της αριστεράς. Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι αστεία πράγματα. Μπήκε μόνος του, πήρε 52% και το CDU, δηλαδή η ελληνική Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, έτσι, κυβερνών, κόμμα της κεντροδεξιάς, πήρε μαζί του την αριστερά τους και τους κεντρώους όλους μαζί και τους νίκησε το AfD. Αυτό είναι ένα μήνυμα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θα σας πω μετά τι εννοώ. Πάμε. Ο πρωθυπουργός της Θουρινγκίας Μποντο Ράμελο βλέπει την επιτυχία των εναλλακτικών του AfD στην περιοχή ως ένδειξη δυσαρέσκειας. Πρέπει, δήλωσε, να επαναπροσδιορίσουμε το πνεύμα της γερμανικής ενότητας, να πάρουμε μαζί μας τους Ανατολικογερμανούς και να μην τους δίνουμε την αίσθηση ότι τους κοροϊδεύουμε. Η επικεφαλής των Πρασίνων Ρικάρντα Λαγκ εξέφρασε την ανησυχία της για το αποτέλεσμα, το οποίο χαρακτήρισε προειδοποίηση για τα δημοκρατικά κόμματα, σαν να ακούω και τους δικούς μας εδώ που ανησύχησαν για τους παρτιάτες και δεν ξέρω για την νίκη ή για τι άλλο. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου Γιώζεφ Σούστερ δήλωσε από την πλευρά του βαθιά συγκλονισμένος και τόνισε ότι είναι ένα σημείο καμπής το οποίο οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα δεν μπορούν απλώς να αποδεχτούν απλά, πρέπει κάτι να κάνουν. Την ίδια ώρα το AFD καταρρίπτει το ένα μετά το άλλο τα δημοσκοπικά ρεκόρ, με το ποσοστό να φτάνει έως και το 20%, συχνά πάνω από το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δηλαδή. Σε δημοσκόπηση, δηλαδή γίνεται δεύτερο κόμμα. Σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Bild, το 30% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι για την άνοδο της ακροδεξιάς δεν ευθύνεται κάποιο συγκεκριμένα, ενώ το 29% επερίπτει την ευθύνη στους πράσινους για αυτά που λένε που είναι εναντίον των παραδοσιακών αξιών της κοινωνίας και στέλνουν κόσμο στο AFD. Αυτά στα ακούνε εδώ και αυτοί που ψάχνουν να βρουν γιατί πηγαίνουν κάποιοι σε τέτοια κόμματα. Μήπως η πηγή αυτής της κατάστασης, η αιτία αυτής της κατάστασης είναι κάποιες πολιτικές, θα σας πω μετά τι εννοώ. Λοιπόν, και μάλιστα λέει, προσέξτε εδώ, αρθρογράφος του Der Spiegel λέει, μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο νέος περιφερειάρχης στην περιφέρεια Ζόνεμπεργκ να λύσει ορισμένα προβλήματα των πολιτών, να μην πάρει αυτά τα μέτρα που επαγγέλλονται, που εξαγγέλουν και λένε εναντίον αυτού, εναντίον αυτού, να πάρει μόνο θετικά μέτρα και να γιγαντωθεί το κύμα υποστήριξης σε αυτό το κόμμα. Και αυτό, επειδή θα είναι η πρώτη, εδώ κάτι μου θυμίζει, και εδώ έτσι ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Δούρου, πήρε την εξουσία, σου λέει, αφού η κυβέρνησε την περιφέρεια που είναι η μισή Ελλάδα, μπορούν να κυβερνήσουν και τη χώρα. Αυτό ακριβώς, προσέξτε, δεν λέω ότι είναι οι ίδιοι, μην τρελαθούμε, λέω πώς μπορεί να λειτουργήσει συνειρμικά αυτό στους πολίτες. Να πάμε τώρα για τα ελληνικά με αφορμή αυτό. Ακούστε εδώ. Ορισμένοι ανησυχούν, λογικά, έτσι, δεν είναι σωστό να υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο κόμματα που καλλιεργούν το μίσος. Είτε το ταξικό μίσος, είτε το φιλετικό, είτε το θρησκευτικό μίσος. Ξεκάθαρα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, να προσχωρήσουμε στη λογική τους. Ανησυχούν για τη Νίκη, για το Βελόπουλο και για τους Σπαρτιάτες. Τα ακροδεξιά, όπως τα χαρακτηρίζουν κόμματα. Και μάλιστα για τους Σπαρτιάτες πήραν μέτρα. Γιατί δεν κάνουν το εξής απλό? Διότι το πρόβλημα δεν είναι τα ηγετικά στελέχη. Το πρόβλημα είναι οι ψηφοφόροι. Δηλαδή, είναι πόσο, 1 εκατομμύριο είναι όλοι μαζί, πόσο πήρα παραπάνω. Είναι 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες, ελεύθεροι πολίτες, που αποφάσισαν να ρίξουν αυτά τα ψηφοδέλτια. Αποτελεί ασέβεια οι χαρακτηρισμοί απαξιωματικοί. Αποτελούν ασέβεια, συνιστούν ασέβεια μάλλον, οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί στα κόμματα, γιατί στην ουσία γίνονται στους πολίτες. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν? Όσα κόμματα ανησυχούν γι' αυτό, θα μπορούσαν να κάνουν το εξής απλό. Για παράδειγμα, για τους Σπαρτιάτες, να κάνουν μια μεγάλη έρευνα για 5.000 που είναι αντιπροσωπευτική. Συνήθως γίνεται για 1.000, 1.500, 2.000 άτομα. Σε 5.000 άτομα, και να πούν για ποιους λόγους ψηφίσατε αυτό το κόμμα, και να πει ο ένας 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 1. Όλα αυτά λοιπόν να τα μαζέψουν, να κάνουν μια μελέτη και να πούν, παιδιά, εδώ έχουμε κάποια συμπεράσματα. Ότι εμείς τα κόμματα, τα καλά που δεν είμαστε σαν κι αυτούς, δεν έχουμε κάνει αυτό, δεν έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει αυτό, όλα αυτά διώχνουν τον κόσμο από μας και τους στέλνουν εκεί. Μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας σε μια σειρά από θέματα, ούτως ώστε να κλείσουμε τους δρόμους με πολιτικούς όρους και όχι με απαγορεύσεις και φυλακίσεις, να κλείσουμε τους δρόμους προς τα εκεί? Αυτό δεν έχει απασχολήσει τα κόμματα. Λοιπόν, αυτά γίνεται και στη Γερμανία τώρα, μπορεί να έρθουν και στην Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι αν δεν υπήρχαν διάφορες απαγορεύσεις, μπορεί να είχαμε δει άλλα πράγματα στις εκλογές και να βγουν από τις κάλπες άλλα πράγματα. 10, 15, 20. Για προσέξτε λοιπόν, όσοι θεωρείτε ότι αυτά συνιστούν απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα, προστατέψτε το. Στο χέρι σας είναι. Εσείς έχετε και το μαχαίρι και το πεπόνι ή το καρπούζι, ξέρω εγώ πώς θέλετε να το πείτε. Καθίστε λοιπόν, μελετήστε το φαινόμενο, πάρτε μέτρα να το περιορίσετε, να το σβήσετε. Στο χέρι σας είναι. Και όχι υποκρισίες και όχι και αντιδημοκρατικά μέτρα και αντισυνταγματικά μέτρα. Πιστεύω ότι συνεννοηθήκαμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Είχαμε, η κυρία Νούλαντ είναι υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο κύριος Στέφανος Σανίνο είναι ο Γενικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί συνεσκέφθησαν για να καθορίσουν κοινή στρατηγική απέναντι στην Κίνα. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την πλευρά τους, να ακολουθήσουν μια ενιαία στρατηγική για το πώς θα αντιμετωπιστεί η Κίνα, η οποία συνιστά τεράστια απειλή. Η αναπληρωτής γραμματέας Νούλαντ, στις ΗΠΑ υπουργός τους λένε και γραμματής. Η αναπληρωτής γραμματέας Νούλαντ και ο γενικός γραμματέας Σανίνο επιβεβαίωσαν εκ νέου την προθυμία τους να συνεχίσουν την ουσιαστική δέσμευση με την Κίνα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και στην αντιμετώπιση ζητημάτων για τα οποία η Κίνα φέρει παγκόσμια ευθύνη. Προσέξτε εδώ. Αυτά είναι από την επίσημη ανακοίνωση. Επιπλέον, εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν την ανάγκη προσαρμογής των κοινών προσεγγίσεών τους, κοινή στρατηγική, στην αλληλεπίδραση με την Κίνα, λαμβάνοντας υπόψη τα βήματα της τελευταίας στην παγκόσμια σκηνή, καθώς και τις συνθήκες του ευρύτερου γεωπολιτικού πλαισίου. Γενικά τα μέρη τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με το Πεκίνο. Η Νούλαντ και ο Σανίνο εξέφρασαν επίσης την ανησυχία για τη χρήση και την απειλή οικονομικού εξαναγκασμού που υπονομεύει τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και το πολυμερές εμπορικό σύστημα συμπεριλαμβανομένο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τόνισαν τη σημασία της απάντησης σε τέτοιους εξαναγκασμούς από άλλους εταίρους, όπως συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των G7 στη Χειροσύμα. Εδώ λέει το εξής. Χρήση και απειλή οικονομικού εξαναγκασμού, μα αυτό κάνει η Δύση. Οικονομικός εξαναγκασμός είναι οι κυρώσεις και τα εμπάργο και όλα αυτά. Δηλαδή όταν τα κάνουν οι άλλοι είναι κακό, όταν τα κάνουμε εμείς είναι καλό. Τέλος πάντων, και υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο δεν θα το διαβάσουμε, απλά να το δείτε και στο Infognomon είναι, και στο Bloomberg μπορείτε να το δείτε. Ο Μίνχιν Πέι, μάλλον Κινέζος είναι, τι σηματοδοτεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας στην Ευρώπη, καταπληκτικό άρθρο, και στην ουσία αυτός λέει ότι η Κίνα θέλει να αγοράσει την Ευρώπη. Καταπληκτικό άρθρο. Το γράφουμε από την πλευρά της Δύσης, έτσι. Καταπληκτικό άρθρο. Λέει, όταν οι νέοι Κινέζοι ηγέτες ανέρχονται στην εξουσία, επιλέγουν προσεκτικά τις πρώτες ξένες πρωτεύουσες τις οποίες επισκέπτονται. Και εννοεί τον Πρωθυπουργό της Κίνας, νέος Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε Βερολίνο και Παρίσι. Γιατί είναι η μεγαλύτερη εμπορική εταίρη. Αλλά προσέξτε, δεν είναι μονομερής η σχέση, είναι αμφίδρομη. Τεράστιες εξαγωγές έχει και η Γερμανία, και ενώ η Γαλλία υπέγραψε συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων ο Μακρόν όταν πήγε πρόσφατα. Άρα, λοιπόν, μεγάλο θέμα, διαβάστε το άρθρο. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Συρία και Ρωσία. Είπαμε χθες ότι είχε 9 νεκρούς σε μια λαϊκή αγορά, μου θυμίζει τώρα τη Σερβία τότε, το Βοσνία Ερζεγοβίνη. Σε μια λαϊκή αγορά, λέει, βομβάρδισαν οι Ρώσοι, είχε 9 νεκρούς, τώρα έγιναν 11 οι νεκροί. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στην περιοχή. Για να δούμε λίγο. Χθες βράδυ το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανέφερε ότι σε αντίδραση σε επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στις επαρχίες Χάμα και Λατάκια επιτέθηκαν οι Χαγιάτ Ταχρήρ Σαμ, είναι η κυριότερη τζιχαντιστική οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση που είναι στο Ιτλίμ και όχι μόνο, η οποία συνεχίζει να είναι ενεργή, υποστηρίζεται από την Τουρκία, είναι η προέκταση της Αλ-Κάιντα στην ουσία, Αλ-Νούστρα, τώρα λέγεται Χαγιάτ Ταχρήρ Σαμ. Αυτοί λοιπόν επιτέθηκαν με μία παδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες περιοχές και αντεπιτίθενται τώρα και οι Ρώσοι και οι Σύριοι. Λέει, σε αντίδραση σε επιθέσεις τις τελευταίες μέρες στις επαρχίες Χάμα και Λατάκια, οι οποίες τύχησαν τη ζωή σε αμάχους, οι ένοπλες δυνάμεις της Συρίας διεξήγαγαν ειδικές επιχειρήσεις σε συντονισμό με τις ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις, τους βομβαρδισμούς. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν στόχο θέσεις τρομοκρατών στην επαρχία Ιντλίπ και αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες εξ αυτών και να καταστραφούν αποθήκες όπλων και τηλεκατευθυνωμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών, πρόσθεσε το Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση τύπου που αναμετέδωσε το Συριακό Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ. Ο τελευταίος μεγάλος θύλακας της ένοπλης αντιπολίτευσης, τρομοκρατών δηλαδή, περιλαμβάνει πελώριους τομείς της επαρχίας Ιντλίμ και κάποια τμήματα των γειτονικών επαρχιών Χαλεπίου, Χάμας και Λατάκιας. Στην περιοχή ζουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι, ένα μικρό κράτος, μισή Ελλάδα είναι εκεί, έτσι. Σε αυτές τις περιοχές που ελέγχουν οι τρομοκράτες μαζί με την Τουρκία, η οποία μας το παίζει παρθένα στην Ευρώπη, έτσι. ανάμεσά τους πολλοί εσωτερικά εκτοπισμένοι που έφυγαν από άλλες περιοχές υπό τον έλεγχο των αντικαθεστωτικών. Αυτά λοιπόν και για την Συρία, να το προσέχουμε αυτό και πιο πολύ να το προσέχουν οι Αμερικανοί, γιατί θα φάνε κλωτσιά από τη Συρία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε κι εμείς. Υπάρχει μια πόλη που λέγεται Καρνομπάτ, βουλγαρική. Βρίσκεται στη βόρειο-ανατολική Βουλγαρία, κοντά στο Δούναβι και τον Εύξηνο Πόντο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ιδιωτικό εργοστάσιο παραγωγής όπλων και πυρομαχικών. Για δεύτερη φορά φέτος πυρκαγιά και εκρήξεις. Είδα φωτογραφίες, είδα βίντεο, γίνεται χαμός. Και υποπτεύονται ότι πίσω από αυτή την ενέργεια βρίσκονται Ρώσοι. Γιατί? Γιατί αυτό το εργοστάσιο εξάγει πυρομαχικά στην Ουκρανία. Να δούμε λίγο τις δηλώσεις και θα πω την άποψή μου για το θέμα. Η Ρωσία θα μπορούσε να ευθύνεται για επίθεση σε εργοστάσιο όπλων και πυρομαχικών στην πόλη Καρνομπάτ τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με τον Βούλγαρο Υπουργό Οικονομικών Μπογκδάν Μπογκδάνοφ. Κυριακή προς Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρα, σήμερα το πρωί έγινε αυτό. Η έκρηξη ήρθε εν μέσω έρευνας των βουλγαρικών αρχών για μια σειρά παρόμοιων περιστατικών τα τελευταία χρόνια σε αποθήκες όπλων που φιλοξενούσαν πυρομαχικά που προορίζονταν να εξαχθούν στην Ουκρανία. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις, δεν το λένε ευθέως, αφήνουν να εννοηθεί. Πάντως, παρότι οι βουλγαρικές κυβερνήσεις, η χώρα έχει μπει στο ΝΑΤΟ, είναι φιλοδυτικές, φιλοαμερικανικές κτλ. Με πληροφορίες που έχω κι εγώ από άτομα που σχετίζονται με τη χώρα και τον χώρο, μου λένε ότι η Ρωσία είναι παρούσα σε όλη την αμυντική βιομηχανία και η ΚΑΓΕΜΠΕ, τέλος πάντων πώς λέγεται σήμερα, και ότι συνεχίζει η Ρωσία να ασκεί ασφικτική επιρροή στην Βουλγαρία. Μάλιστα, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, πάντως πριν από λίγα χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, ήρθε πληροφορία ότι υπάρχει και ένας σταθμός υποκλοπών, κάτι σαν την NSA, που ακούνε για την Ελλάδα. Γιατί τα λέω αυτά? Επειδή η Ελλάδα εμπλέκεται. Επειδή η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, να ληφθούν μέτρα ασφαλείας σε όλες τις αποθήκες πυρομαχικών του στρατού και της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού και σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με αποστολή αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Πάρτε μέτρα, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Λοιπόν, και τελευταίο θέμα μας, τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την Κύπρο. Λοιπόν, λοιπόν, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς είναι ο αντιστράτηγος Ζερβάκης, ένας καλός αξιωματικός, νομίζω ότι είναι μια τάξη μικρότερος από μένα, το θυμάμαι από την Ευελπίδων και ξέρετε η εικόνα που είχε ο κάθε Ευελπής τα 4 χρόνια στη σχολή Ευελπίδων δείχνει και τι αξιωματικός θα γίνει. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό. Ήταν ένας καλός Ευελπής, έγινε ένας καλός αξιωματικός, τώρα είναι ένας καλός διοικητής της Εθνικής Φρουράς, τον επισκέφθηκα εκεί, μιλήσαμε, μου έχει πει πράγματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα άρθρο στον Φιλελεύθερο που λέει ότι η Εθνική Φρουρά πρέπει να αλλάξει. Έχω διαβάσει για το δόγμα της, ξέρω, μου τα είπαν. Λείπει αυτό που έχουμε πει. Λέει το δόγμα είναι η αποτροπή. Ξέρετε, αν είσαι συνεχώς στην άμυνα, αν θέλετε να σας το ποδοσφαιροποιήσω, είναι σαν να κάθεσαι ένας τερματοφύλακας και να σου χτυπάει συνέχεια ο άλλος μπέναλτι. Κάποια στιγμή, ό,τι και ποιος να είσαι, ο Λεύ Γιασίν να είσαι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε το Λεύ Γιασίν, νομίζω ήταν Ουκρανός στην Εθνική της Σοβιετικής Ένωσης, ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών. Μαζί με τον Ντίνο Τζοφ, άλλος γεροπλάτανος. Μέχρι τα 42 του χρόνια ήταν τερματοφύλακας της Εθνικής Ιταλίας. Λοιπόν, ο Ντίνο Τζόφνα είσαι ή ο... αν δεν κάνω λάθος τώρα γιατί ξέρετε, αλλά ο Λεβ Γιασίν σίγουρα. Ο Λεβ Γιασίν να είσαι θα το φας τον γκολ. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο. Και το πρόβλημα αυτό το περιγράφει ο Νάζαρος Μαύρος. Εάν συνεχίσουμε να δίνουμε συνεχώς στην, Ρωσία, στην Κύπρο, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στο τέλος θα πετύχουμε να εκτουρκίσουμε το σύνολο της Κύπρου. Το δόγμα της αποτροπής και ο εξυγχρονισμός της εθνικής φρουράς δεν πρόκειται να σταματήσει τον εκτουρκισμό ολόκληρου του νησιού εάν δεν αλλάξει πρώτα σε πολιτικό επίπεδο και συνέχεια σε στρατιωτικό το εθνικό δόγμα, δόγμα της απελευθέρωσης. Το δόγμα της αποτροπής επιτρέπει στην Τουρκία να κάνει βάση, αεροπορική βάση για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, να κάνει ναύσταθμό στα κατεχόμενα, να ενισχύει το στρατό της με τις δυνάμεις κατοχής με ό,τι οπλικό σύστημα θέλει. Όταν εσύ μένεις στατικός και λες εγώ ακολουθώ πολιτική αποτροπής, αποτροπής σε τι? Να καταλάβει το υπόλοιπο το νησί, το υπόλοιπο νησί, μα το υπόλοιπο νησί φέτα-φέτα το παίρνει. Είτε με τη μετανάστευση που σου στέλνει δηλαδή ανθρώπους κάτω, είτε με τις λεγόμενες δικοινοτικές συνομιλίες που κάθε φορά πιο πίσω η Ελλάδα υποχωρεί, δίνει, είτε με δηλώσεις όπως αυτή, και θα επανέλθω αύριο γιατί δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος για το θέμα, προσέξτε. Λέει ο Λάζαρος Μαύρος, το ερώτημα είναι πόσα επιπρόσθετα είστε πρόθυμοι να προσφέρετε στην Τουρκία, και απευθύνεται ονομαστικά στον υπό τον Στέφανο Στεφάνο ηγεσία του ΑΚΕΛ, στην υπό την Ανίτα Δημητρίου ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και βεβαίως στον ίν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Κωνσταντουλίδη. Επειδή και οι τρεις με διαφορετική καταμόνας ένταση και με διαφορετικά λουκούμια σε εισαγωγικά έχουν υιοθετήσει την ατυχέστατη αποκορύφαση των ανέκαθεν ελληνικών ψευδεστήσεων, προτροπή την οποία είχε δημοσίως απευθύνει ανεπιτυχώς ευτυχώς προς τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο αείμνηστος Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας. Οι υδρογονάνθρακες είναι το δικό μας λοκούμι, το οποίο κρατάς στα χέρια σου. Αυτό που πρέπει να κάνεις, κάνε την Τουρκία να ανοίξει το στόμα της και να το πάρει το λουκούμι. Προσέξτε, αυτή η πολιτική οδηγεί στον πλήρη εκτουρκισμό του νησιού και στον αφελινισμό του νησιού. Δηλαδή, αν είσαι Τούρκος και ακούς την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας να λέει τέτοια, ότι θα σε μπουκώσουν με λουκούμια και θα σταματήσεις την επιθετικότητα, θα πρέπει να είσαι ηλίθιος από την άλλη πλευρά για να δεχθείς μια λύση η οποία βολεύει τους Ελληνοκύπριους. Θα το πας μέχρι τέλους. Και τι είναι το τέλος? Το τέλος είναι ο εκτουρκισμός της Κύπρου και ο αφελινισμός της Κύπρου. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το άρθρο του Φιλελεύθερου που λέει να αλλάξει η εθνική φρουρά, η εθνική φρουρά θα αλλάξει αφού πρώτα αλλάξει το εθνικό δόγμα. Και το εθνικό δόγμα, αντί για το δόγμα των συνεχών υποχωρήσεων και να μπουκώνουμε με λουκούμια το στόμα του κατακτητή, είναι, οι Τούρκοι λένε, σοπά. Δηλαδή το δόγμα της απελευθέρωσης. Μόνο η περίπτωση που ο Τούρκος βρεθεί στο δίλημμα, για να μην χάσω το μίζον, να χάσω το έλασον και να δεχθώ μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, το μίζον είναι να τους πετάξουμε στη θάλασσα, μόνο τότε θα έχουμε δίκαιη και βιώσιμη λύση. Λοιπόν, να κλείσω με ένα σχόλιο ενός φίλου. Σεβαστέ κύριε Καλυτερίδη, με εξέπλησε το γεγονός ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν ασχολήθηκε με την αποχή. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αποχή? Η ιδεολογική χρεοκοπία που έγινε κοινωνική χρεοκοπία και η οικονομική εξαθλίωση. Η μη τήρηση του νόμου. Το ανοργάνωτο κράτος σε όλους τους θεσμούς, τα ρουσφέτια, δημιούργησαν ένα έφορο έδαφος για αντιπολιτική. Τα ανεπιθύμητα κόμματα. Ας ασχοληθούν με πολιτική ψυχολογία. Κρίθηκαν ανεπαρκείς. Προσωπικά δεν ψήφισα. Είμαι στο 51% που απήχαν. Πλειοψηφία. Γιατί λείπει το κράτος. Πού είναι? Αν το δω, τότε θα ψηφίσω. Θυμωμένη είμαι, εξοργισμένη, πολύ με το ανενεργό κράτος. Λυπάμαι πολύ. Είναι μια φίλη της, του καναλιού μας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Για άλλη μια φορά, με ειλικρίνεια, καλή επιτυχία στην κυβέρνηση, καλή επιτυχία στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, μπορούν όλοι να έχουν καλή επιτυχία. Δεν μπορεί να περιμένεις να αποτύχει η κυβέρνηση για να πετύχεις, να βοηθήσεις την κυβέρνηση να πετύχει και μετά στο τέλος της τετραετίας να πεις «Κοιτάξτε, εάν δεν ήμουν εγώ θα είχε κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το λάθος. Την διόρθωσα εγώ και γι' αυτό ζητώ την ψήφο σας. Και αν μου τη δώσετε θα κάνω και καλύτερα και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό». Και όχι αυτός ο μηδενισμός και αυτό το επίπεδο της πολιτικής που το έχετε ρίξει στα τάρταρα. Λοιπόν, καληνύχτα.